ήρθατε, μπράβο, ένα χειροκρότημα για σας που μένετε στην Αυστραλία, τι ωραία! Τι ωραία που ξεκινάει η παράσταση με μια ανακοίνωση για να τιμήσουν τους λαούς που ήταν στην Αυστραλία και μετά κλαρίνα! Και καταργείται όλη η ανακοίνωση, όπως καταλαβαίνετε πως είναι σήμερα. Κάτσεις και πίσω παλάκια σου φέρουν και ελιά πρεσβειοποίηση και σταυρόλεξο, τελείως. Και βλέπεις μόνο λάμψη του φόσκολου, τίποτα άλλο στη ζωή σου. Αλλά το καταλαβαίνω και από πράγματα που δεν θέλω να κάνω πλέον. Τις προάλλες πήγα σε κλαμπ. Σε κλαμπ να διασκεδάσω. Είχα χρόνια να πάω σε κλαμπ και ξεχάσω πως πολύ μου αρέσει να μην πηγαίνω. Αλλά με έπεισε η γυναίκα μου να πάμε σε κλαμπ. Υπάρχουν καθόλου νέοι άνθρωποι εδώ πέρα που πηγαίνουν ακόμα σε κλαμπ? Ποιοι είναι εδώ πέρα νέοι? Κάποιος, γεια σας, καλώς ήρθατε. Είστε τέλεια. Και τζογάρετε, μπαίνετε μέσα, αλλά δεν ξέρω τι θα γίνει. Πόσο χρόνο είστε? 28, αυτές είναι καλές ηλικίες, εντάξει. Οι ηλικίες μετράνε διαφορετικά στα κλαμπ. Αν πας 18 είσαι νέος, στα 28 είσαι μάχημος, στα 35 είσαι απόστρατος. Εντάξει, στα 40 είσαι απλά ανώμαλος, όλο το ξέρουμε αυτό. Αν δείτε 40 σε κλαμπ, είναι ανώμαλος ή ο ιδιοκτήτης του κλαμπ. Βασικά ανώμαλος ιδιοκτήτης κλαμπ, αυτό είναι, ξεκάθαρα. Είναι το database. Από ιστορίες παιδιών που πήγαν να κάνουν ακριβώς αυτό που πας να κάνεις εσύ και πήγε καλά. Κατέληξε σε τραγωδία. Τρεις είναι οι επιλογές. Το παιδί πέθανε ή έμεινε ανάπηρο ή το χειρότερο απ' όλα. Έκανε ρεζίλη τη μάνα του. Ό,τι και να θες να κάνεις, λες πάνω να παίξω μπάσκετ. Πρόσεχε. Τι να προσέχω, μα τι να προσέχεις. Σου έχω πει για τον γιο της Ιωάννας του Κωστάκη, πήγε να παίξει μπάλα. Έφυγε μπάλα στον δρόμο, πήγε την κυνηγήση. Πάπ, το χτύπησε ένα μηχανάκι, ένα αυτοκίνητο. Ένα...